Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ φέτος με την έναρξη του τοπικού πρωταθλήματος. Εμείς ξέραμε ότι η πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσουμε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Πάτρας. Προετοιμάσαμε ένα παιχνίδι. Ξέραμε ότι ήταν πολύ δύσκολο μάτς. Κάναμε πολύ που διθεμπούνται στην άλφα κατηγορία. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν άντεξαμε. Θέλω να δώσω καλή συνέχεια στη Θήνα, να πω καλή συνέχεια στη Θήνα και θα προσπαθήσουμε να σώσουμε την ομάδα. Στο πρώτο επίπεδο δεν πήγαμε δυνατά όπως έπρεπε. Αργήσαμε να βάλουμε τα βαθύματά μας. Αλλά έτσι να σκοράρουμε δύο γκολ. Η άλλη ομάδα πήγαινε πιο πολύ πάθος. Έπαιρνε με πιο δύναμη τις φάσεις, έπαιρνε τις δεύτερες παλιές. Αλλά μετά από κάποιο σημείο το πήγαμε και τελειώσαμε το παιχνίδι πολύ όμως. Συνεχίζουμε. Βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά με πάθος για να πάρουμε το στόχο μας. Για εμάς σήμερα ήταν η πρεμιέρα, καθώς την πρωτεύουσα είχαμε εγώ. Θεωρώ ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είναι σαφώς σε επίδυση κατηγορία. Πολύ καλή, είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα για το παιχνίδι, προσπαθήσαμε. Πιστεύω ότι βάλαμε δύσκολα στη Θήλα, αλλά στο τέλος λόγω απειρίας και λόγω ποιότητας της αντιπάλου ομάδας δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Συνεχίζουμε. Εμάς ο στόχος μας είναι να παίζουμε τα νέα παιδιά, όπως είχαμε και σήμερα αρκετούς στην ομάδα που πήραν το βάθμο του πυρός 15 χρονών και 16. Αυτό είναι το ζητούμενο για τη δικιά μας την ομάδα, να παίζουμε τα δικά μας τα παιδιά και στο τέλος, αν μπορέσουμε να καταφέρουμε να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία, έχει καλώς. Αλλιώς δεν πειράζει. Του χρόνου το ίδιο θα ξεκινήσουμε από την ίδια βάση και από την ίδια αρχή. Εύχομαι καλή συνέχεια στη Θήλα και να εκπληρώσει τους στόχους της. Καταρχήν, από συγχαρητήρια στην ομάδα του Αστέρα. Μια πολύ δυναμική ομάδα που έχει πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι της. Εμείς πήγαμε με κακές σκέψεις στο παιχνίδι και όχι γρήγορα. Αυτό μας τύχησε στο πρώτο ημίχρονο. Και στο τέλος πήγαμε με άλλο εξαιρετικό και επιβάλαμε κάπως το ρυθμό μας στο δεύτερο μήνυμα. Συνεχίζουμε την πορεία μας, παιχνίδι με παιχνίδι και ετοιμαζόμαστε τώρα για το επόμενο που είναι στην Ελλάδα.